Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο κοντά είμαστε σε κάτι τέτοιο, δηλαδή να προχωρήσουμε σε εκλογές ή δημοψήφισμα ή αν έχουμε τελικά την επίτευξη συμφωνίας. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα θέσουμε και στον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χατζημέση, αλλά νομίζω ότι η συνάδελφός μου η Μπέτη Σκουφάτα, αν κατάλαβα καλά την, από τη φωνή, θα λέει μια χαρά. Έτσι είπε, ότι αν χρειαστεί θα το κάνουμε. Ποια είναι λοιπόν η άποψη? Απλά η δική μου προσέγγιση, χωρίς να αποκλεί αυτό που μόλις ακούστηκε και αυτό που ακούστηκε και από τα χείλια του είτε του Αντιπροέδρου της κ. Δραγασάκη, είτε του Υπουργού Επικρατείας του κ. Φλαμπουράρη, είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται ούτε εκλογές ούτε δημοψηφίσματα. Είναι πολύ νοπή η λαϊκή εντολή. Αυτοί που μας ακούνε ενδεχομένως να πούν ότι η επιλογή της συγκεκριμένης βουλής, του βουλευτικού θόκου και της βουλευτικής καρέκλας εμποδίζει τους βουλευτές που δεν θέλουν κλπ. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει σχέση με το ότι είναι ξεκάθαρη η πολιτική. Καταγράφεται και στις μετρήσεις, καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, καταγράφεται μέσα από τη δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφεται μέσα από την απήχηση που έχει ο πολιτικός λόγος της κυβέρνησης. Και να είστε σίγουροι ότι εμείς δεν είμαστε ούτε γατζωμένοι από τις καρέκλες, ούτε έχουμε γεννηθεί με τα αξιώματα. Η παρουσία μας είναι προέκταση της λαϊκής εντολής και της λαϊκής βούλησης. Όμως, ούτε από πολιτικά τζάκια προερχόμαστε, ούτε έχουμε ως επάγγελμα το επάγγελμα του βουλευτή και του πολιτικού. Είχαμε επάγγελμα και θα συνεχίσουμε να έχουμε όταν ο λαός και οι πολίτες άρουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο μας. Άρα δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, δεν αποκλείω. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή περί εκλογών, περί δημοψηφίσματος κλπ. Κατατέθηκε από την πλευρά των στελεχών μας ως ψηφίδα σε μια ενδυνάμει και σε μια ενεξελίξη διαπραγμάτευση. Όπου οι δύο πλευρές ανοίγουν τα χαρτιά τους και κάθε φορά οι μεν ρισκάρουν, οι δε απειλούν, οι δε κρατούν έναν άσο στο μανίκι. Έχουμε να κάνουμε μια ανοιχτή, ξεκάθαρη διαπραγμάτευση με τοπική που για πρώτη φορά γίνεται μετά από 5 χρόνια. Μετά από 5 χρόνια μιας κυβέρνησης του Yes Men, μια κυβέρνηση που έλεγε εσείς σχεδιάζετε, εμείς υλοποιούμε, εσείς σκέφτεστε, εμείς καθυποτασσόμαστε, εσείς καθοδηγείτε, εσείς είστε οι δανειστές, εμείς φιλούμε το χέρι ως με τον μεγάλο παντρόνε, τον Ευρωπαίο, και εμείς ακολουθούμε, γιατί ξέρετε από πίσω υπήρχαν και οι ιστορίες της Siemens, οι ιστορίες της διαφθοράς, οι ιστορίες της διαπλοκής, αυτά που αποκάλυψε και ο κύριος Νικολούδης και ο κύριος Ίσυχος, οι μίζες στα εξοπλιστικά του 4%, οι μίζες της Siemens του 10%, 8% για το υπαλληλικό προσωπικό, 2% για τα κόμματα, οι μίζες για τα υγειονομικά. Πιέζουν όμως οι δανειστές. Λένε αν δεν πάρετε μέτρα, ο κύριος Μοσκοβισή είπε, τελειώνει ο χρόνος της Ελλάδας. Πολύ καλά κάνουμε και εμείς και πιέζουμε από την πλευρά μας, κύριε Χατζημίση. Γι' αυτό μας έβαλε ο λαός, για να πιέζουμε και να υπερασπιζόμαστε τα δικά του συμφέροντα. Εμείς δεν λέμε πάση θυσία στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή που λέμε, κύριε Χατζημίση, ότι εμείς δεν επιδιώκουμε τη ρήξη, εμείς θέλουμε λύση εντός του ευρώ, εμείς θέλουμε αυτή η λύση να δοθεί μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είμαστε συνιδιοκτήτες και όχι φιλοξενούμενοι, ούτε νικάριδες. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι υπόλοιπες χώρες, και ότι αυτό το πρόγραμμα είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που μέχρι πριν από 2 μήνες, έτσι, ένα πρόγραμμα που δεν έβγαζε στο πουθενά, ήταν η αλληλοτροφοδοτούμενη κρίση. Και για πέστε μου, κύριε Χατζημίση, τώρα σας ρωτώ εγώ ως δημοσιογράφος, απαντήστε μου εσύ ως πολίτης. Δεν είδαμε ότι αυτό το πρόγραμμα, πέστε ότι αύριο το πρωί συμφωνεί, μου λέτε πιέζουν οι δανειστές. Και αφού πιέζουν λοιπόν, να βγει αύριο ο Πρωθυπουργός να πει ναι, βεβαίως. Θα μειώσουμε τις τάξεις, θα μειώσουμε τους μισθούς, θα αυξήσουμε το ΦΠΑ. Πού θα αυξήσουμε το ΦΠΑ? Για αυτούς οι οποίοι μιξοκλαίνε για τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ψυχοπονιάριδες με τους εμπόρους και τους μαγαζάντρους κλπ. Και με την αύξηση του ΦΠΑ να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τον ήδη μειωμένο τζίρο του ιδιωτικού τομέα. Άρα τι θα γίνει? Να πάρουμε όλα τα μέτρα. Τι θα γίνει με αυτό? Τα 30-50 δις που θα πάρουμε, κύριε Χατζημίση, θα πάνε στο προηγούμενο χρέος. Δηλαδή τα 340 δις θα γίνουν 370. 390 δις και μετά 410 δις. Και στο τέλος του 2015, όταν θα ξαναέρθει το πρόβλημα. Άρα θα η λύση ποια είναι? Η λύση ποια είναι? Η λύση είναι σαφής.
ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε χρόνο και χώρο να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα επανεκκινήσει την οικονομία, που ήδη το κάνουμε με το σχέδιο νόμου με τις 100 δόσεις, θα επανεκκινήσει ουσιαστικά και τον νόμο που θα έρθει για τα κόκκινα δάνεια, την αγορά στέγης, θα επανεκκινήσει και θα βάλει προς νέο παραγωγικό μοντέλο, που δεν θα είναι το εισαγωγικό και το εισαγόμενο παραγούμενο προϊόν, θα είναι ουσιαστικά μια διαδικασία η οποία θα εγγυάται τη δημιουργία νέων θέσεων, πραγματικών θέσεων εργασίας, μέσα από ένα ΕΣΠΑ που δεν θα μοιράζεται σε κυλαδογέφυρες, σε σύραγγες και σε αυτοκινητόδρομους, που πρώτα θα τους πληρώνει το ΕΣΠΑ και μετά θα τους ξαναπληρώνει με διόδια πανάκριβα ο ελληνικός λαός. Τρεις κατασκευαστικές εταιρείες, κυρία Κατζημίση, έφαγαν το μισό ΕΣΠΑ. Και το άλλο μισό πήγε σε σεμινάρια και σε άειλες θέσεις εργασίες, δηλαδή αέρα σκοπανιστός επενδύσεις. Να δίνω συμβουλές και να κάνω σεμινάρια. Τα οποία δεν πατούσαν οι μαθητές, υπέγραφαν πλαστά. Και ουσιαστικά τα ΚΕΚ και πώς τα λένε, τα ΚΕΙΚ και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν τα ξέρουμε αυτά. Άρα δεν τα χρειαζόμαστε τα χρήματα της Ευρώπης, μπορούμε και μόνοι μας. Όχι, δεν λέμε αυτό. Γιατί δεν εδώ δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και δεσμεύει η κυβέρνηση τα αποθεματικά των Δήμων, τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων. Ναι, σαφέστατα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή η κυρίαρχη αντίληψη, η νεοφιλελεύθερα τσιχαντιστική αντίληψη της Ευρώπης είναι να σφίξουμε τη φιλιά στο λαιμό της Ελλάδας, ενώ η Ελλάδα από τον περασμένο Αύγουστο δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και 9 μήνες. Ποιος θα το έλεγε ότι θα μπορούσε να επιβιώσει? Όλοι έλεγαν ότι μόνο για 2-3 μήνες και μετά θα γίνει πιστωτικό γεγονός, ότι θα εκτοχεύσουμε, ότι θα χρεοκοπήσουμε. Ναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τη χώρα όρθια και να κρατήσουμε και όρθια τη διαπραγμάτευση για να διαπραγματευτούμε στα ίσα με τους δανειστές, τους συνιδιοκτήτες μιας Ευρώπης, μια διαφορετικής Ευρώπης που οραματιζόμαστε, κύριε Χατζημίση. Αν και σε αυτό η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, πέρα και από το 36% που μας έδωσε στις εκλογές προ δύο μηνών, εγγυάται και θέλει αυτή την όρθια στάση, αυτή την περήφανη στάση, όχι την σκεφτή, την έρπους στάση. Και αυτή η στάση, που να ξέρετε, θα φέρει και αποτελέσματα. Μπορούμε να κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν είναι πατάω το κουμπί και βγαίνει μια χοντρή. Θέλει υπομονή. Υπομονή. Κύριε Τεταφυλλίδη. Σχέδιο και... κύριε Χατζημίση, και τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να έρθουν. Φτάνει να μην υπάρχουν κάποιοι στη γωνία, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν την εθνική. Επειδή χάνεται η τηλεφωνική μας γραμμή, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεταφυλλίδη. Καλό βράδυ. Καλά, να είστε καλά.